Θα συνομιλήσουμε τώρα κυρίε και κύριοι με τον Υπουργό Επικρατεία, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα στο δελτίο του Open. Λοιπόν, η χώρα δοκιμάζεται, η Θεσσαλία δοκιμάζεται. Θέλω να ξεκινήσω από την εισαγγελική έρευνα που είχαμε σήμερα από την εισαγγελία του Αριουπάγου σε ανώτατο επίπεδο. Διέταξε στοχευμένη έρευνα για έργα που δεν έγιναν ή που έγιναν με κακοτεχνίε, με καθυστερήσει. Και επίση τίθεται και ένα θέμα, το θέτει η εισαγγελέα του Αριουπάγου για κακοδιαχείριση των κονδυλίων. Και το ερώτημα είναι: Θέλω ένα σχόλιο σας για όλα αυτά που σας έθεσα, αλλά και αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε να μην ζει η Θεσσαλία και η χώρα αυτή την καταστροφή. Κοιτάξτε, η εισαγγελία καλά θα κάνει και θα κάνει την ερευνά τη και θεωρώ ότι οι αρχέ θα διευκολύνουν και θα συμβάλλουν και θα συνεισφέρουν στο να διακριβωθούν όποια ερωτήματα έχει η εισαγγελία και βεβαίω να αναζητηθούν και οι ευθύνε όπου τυχόν και αν υπάρχουν όπω θα τι κρίνουν οι αρμόδιε δικαστικέ αρχέ. Άρα λοιπόν, ω προ αυτό, νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά από πλευρά κυβερνήσεω. Η εισαγγελία θα κάνει τη δουλειά τη, οι αρχέ θα διευκολύνουν το έργο τη εισαγγελία. Τώρα, ε, αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, σε μια επαναλαμβάνω πολύ μεγάλη καταστροφή και όλε οι εικόνε που δείχνετε δείχνουν την έκταση και το μέγεθο αυτή τη καταστροφή. Είναι προφανέ ότι πάντα κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Το σημαντικό ερώτημα δεν ξέρω όμω αν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι πείτε ότι όλα τα είχαμε κάνει καλύτερα. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η καταστροφή με δεδομένο το μέγεθό τη. Εκεί νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει σε αυτό το ερώτημα καταφατική απάντηση. Δηλαδή... Ναι. Δηλαδή, πάντως ε... η συζήτηση κύριε Βορύδη, αν μου επιτρέπετε που γίνεται, είναι αν θα μπορούσε η ζημιά να είναι μικρότερη από αυτήν. Πάντως και ακόμα και σε αυτό το ερώτημα που καταλαβαίνετε ότι σχετικοποιεί πάρα πολύ τη συζήτηση, ουσιοδός μικρότερη όταν έχεις ένα φαινόμενο. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε τον Ιαννό. Ο Ιαννός ήταν ένα φαινόμενο που ήδη το θεωρούσαμε πάρα πολύ μεγάλο η ίδια στο πω ευνηδίασε τα ελληνικά δεδομένα πριν από κάποια χρόνια. Τώρα έχουμε ένα φαινόμενο πέντε φορές Αντωνιανό. Άρα η, η ναι, yeah, Αλλά μετά τον Ιαννό, κύριε Βορύδη, το κράτος την οργάνωσε την άμυνά του. γιατί είδαμε το, είδαμε, το, στην αρχή του δελτίου μας, φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, την γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου είναι ένα από τα ζητήματα που θέτει η Σαγγελέα του Αερίου Πάγου, που μετά τον Ιαννό που καταστράφηκε τότε, πήρε κάποια κονδύλια, έγινε μια ανακατασκευή και εν τέλει και Κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος και τη βλέπουμε, βλέπουμε τις εικόνες, ξαναγκρεμίστηκε η γέφυρα. Ε... Ακούστε αυτό τώρα, όπω καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι είναι ότι μια... και εσείς, καταλαβαίνετε και φαντάζομαι ότι και εσεί προβληματίζεστε για τι ευθύνε. Η, η, απάντηση εδώ είναι η εξή. Ε, αυτό είναι μια εξόχω τεχνική συζήτηση. Είναι μια συζήτηση εμπειρογνωμόνων. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρχαν κακοτεχνίε στη γέφυρα ή δεν υπήρχαν. Ε. Όπως Όπω και δεν μπορώ να ξέρω αν αυτή η γέφυρα. Ε, αλλά είναι μια γέφυρα που πέφτει για δεύτερη φορά. Έπεσε, γκρεμίστηκε Καταστράφηκε στον Ιαννό στον Σε... το 2020, φτιάχνεται στη συνέχεια και το 2023 ξαναγκρεμίζεται με ένα φαινόμενο, Ναι, πολύ έντονο, αλλά ξαναπέφτει. Δεν το ξέρω. Να διευκρινίσω εδώ το εξή. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τεχνικέ συζητήσει. Γιατί δεν μπορώ να κάνω τεχνικέ συζητήσει. Γιατί αν αυτή η γέφυρα, παραδείγματο χάρη, λέω τώρα. Αλλά... Ευθύνε δεν υπάρχουν. Ναι. Αλλά ακούστε, επαναλαμβάνω. Όταν σχεδιάζεται ένα τεχνικό έργο, σχεδιάζεται με συγκεκριμένα τεχνικά δεδομένα. Τα τεχνικά δεδομένα να ότι έλαβαν υπόψη του τον Ιαννό ή έλαβαν υπόψη του και κάτι παραπάνω από τον Ιαννό. Αν έρθει ένα φαινόμενο το οποίο είναι πέντε φορέ παραπάνω, μπορεί το τεχνικό έργο και καλά να έχει κατασκευαστεί και να μην αντέχει το πέντε φορέ παραπάνω. Γι' αυτό σα λέω ότι αυτό είναι μια συζήτηση τεχνικών παραμέτρων. Εγώ δεν θέλω να αποκλείσω καμία ευθύνη, mm -hmm. αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ και να κρίνω την ευθύνη. Αυτό λοιπόν είναι μια συζήτηση. Θα μπουν εμπειρογνώμονε, mm -hmm. θα δουν πώ έχει κατασκευαστεί η γέφυρα, mm -hmm. θα δουν τι τεχνικέ προδιαγραφέ, θα δουν τη μελέτη. Λοιπόν, φαντάζομαι θα δουν αν εκτελέσει και σύμφωνα και με, με και τη μελέτη. Και εσεί από την εικόνα τη Ελλάδα που γκρεμίζεται η ίδια γέφυρα δεύτερη φορά από ένα καιρικό φαινόμενο, ναι, έντονο. Και εδώ έρχεται να προσθεθεί και η κατηγορία από την αντιπολίτευση, τα βέλη τη αντιπολίτευση που λένε ότι δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα και μάλιστα, και μάλιστα ότι διατέθηκαν και διατέθηκαν συγκεκριμένα από την περιφέρεια Θεσσαλία σε έργα βιτρίνα, όπω λέει η αντιπολίτευση, και όχι σε αντιπλημμυρικά έργα. 140 εκατομμύρια ευρώ ήταν ο προγραμματισμό για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον 60 αντιπλημμυρικά έργα. Πάρα πολλά από αυτά, αφήστε με να πω, γιατί με ρωτήσατε για τα τεχνικά έργα. Να μην πω, mm. να πω. Πάρα πολλά λοιπόν από αυτά τα έργα έχουν εκτελεστεί και υλοποιηθεί. Πάρα πολλά. Διανοίξει κοιτών. Καθαρισμοί χυμάρων, όλα αυτά δεν είναι φτηνά έργα. Κάθε... Η αντιπολίτευση λέει το 97% πήγε στο δικό δίκτυο και το 3% μόνο από αυτό το κονδύλι που μόλι αναφέρατε ότι πήγε σε αντιπλημμυρικά έργα. Λοιπόν, σα απαντώ, δεν ξέρω ποιο είναι το 97% επιπίου συνόλου. Εγώ σα λέω το ποσό το συγκεκριμένο που ήταν ποσό ναι. για αντιπλημμυρικά έργα. Το 97% πιανού Α. δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, το τα 140 εκατομμύρια έχουν δοθεί. Και ακούστε κάτι. Άλλα έργα έχουν εκτελεστεί κεντρικά. Άλλα έργα έχει κάνει η περιφέρεια. Άλλα έργα έχουν κάνει οι Δήμοι. Άρα, στα διάφορα επίπεδα της δημόσια διοίκησης έχουν εκτελεστεί έργα. Εδώ λοιπόν αυτή η συζήτηση, για να γίνει οργανωμένα και να μην λέει ο καθένα ό,τι θέλει, εγώ καλωσορίζω πραγματικά. Υπάρχει μια πρόθεση διεξαγωγή προημερησία διατάξεω συζήτηση. Να φέρουμε κάτω λοιπόν ο καθένα τι σημειώσει του και αναλυτικά το τι έχει γίνει, προκειμένου να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο έχει προετοιμαστεί Άρα εκείνο όλα το οποίο Τέλος Πότε, της ποτέ, ποτέ, ποτέ σε μια εικόνα τέτοια, σε ένα τόσο δύσκολο φαινόμενο, δεν υπάρχει κανεί που θα πει και θα εκφράσει την ικανοποίησή του. Θα πει τι ωραία που είμαστε που έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Διαχειριζόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη εκτεταμένη και δύσκολη κρίση. Πάντα λοιπόν θα υπάρχουν θέματα τα οποία θα συζητήσουμε για να βελτιώσουμε. Εκείνο το οποίο αποκρούω είναι το δεν έγινε τίποτε, είναι τον μηδενισμό των προσπαθειών και την Περίφημη διατύπωση τη ανυπαρξία του κράτου. Mm -hmm. Αυτό το ανύπαρκτο κράτο, λοιπόν, είναι που έχει κάνει 4.500 διασώσει. Αυτό το ανύπαρκτο κράτο είναι αυτό το οποίο σήμερα έχει ανοίξει τι πλατφόρμες και χιλιάδε άνθρωποι πρόκειται να πάρουν μια ουσιαστικότατη ενίσχυση άμεσα, γιατί άκουσα σε δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν ναι. δύο χρόνια. Σε μέσα στι επόμενε μέρε τα 6.600, μια σημαντική βοήθεια. Ναι, πάντω κύριε Βορύδη, εμεί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Όπεν κυριολεκτικά έχουμε χειροκροτήσει τι προσπάθειε όλων των ανθρώπων, των πυροσβεστών, των εθελοντών, του στρατού, όλων των ανθρώπων λοιπόν που ρίχτηκαν στη μάχη Σωστή. μέχρι η αυτοθυσία. Ωστόσο το ερώτημα είναι, από την ώρα που ξέσπασε αυτή η θεομηνία ο Ντάνιελ για την οποία είχε προειδοποιηθεί και η κυβέρνηση και εμείς οι πολίτες σωστά. από τους μετερολόγους. Έγιναν όλα σωστά από την ώρα που ξέσπασε η θεομηνία και το κακό. Ε, την ώρα που ξέσπασε. Έχουν βγει τα 112 και αυτά είναι καταγεγραμμένα και έχουν συγκεκριμένε και χρόνους που έχουν γίνει ειδοποιήσεις. Όλα έχουν γίνει. Θα σας πω λοιπόν ότι από αυτή την πλευρά η προετοιμασία με την έννοια αυτή τη προετοιμασία έχει γίνει. Θα σα πω ότι είναι συνεχεία, όταν υπάρχει σε εξέλιξη το πλημμυρικό φαινόμενο, δεν υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει και μάλιστα τέτοια εκτάσεω. Mm -hmm. Γιατί άκουσα, παραδείγματο χάρη, γιατί δεν πήγαν οι βάρκε του στρατού. Πού να πάνε οι βάρκε του στρατού, Οι βάρκε του στρατού είτε έχουν τρακοσάρες μηχανέ, οπότε δεν μπορούν να μπουν μέσα γιατί τι διαλύουν τα φερτά υλικά, είτε αν έχουν πιο μικρέ μηχανέ, όταν είναι σε εξέλιξη το πλημμυρικό φαινόμενο και έχει αυτέ τι φοβερέ ροέ, mm. τι παρασύρουν. Ναι. Θέλω να πω ότι εδώ Υπάρχει Άρα, αληθινή, μια επιχειρησιακή. Το χρόνο που έπρεπε να λειτουργήσουν, ελέτε. Υπάρχει μια επιχειρησιακή συζήτηση πάντοτε και σα επαναλαμβάνω. Σε αυτού του τύπου τι εξαιρετικά σύνθετε, απαιτητικέ, πολύπλοκε επιχειρήσει, τι οποίε γίνονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωε συνθήκε, κανεί δεν μπορεί να μιλήσει για ιδανικέ λειτουργίε. Mm -hmm. Είναι συνθήκε πάρα πολύ δύσκολε. Όμω, να πούμε ότι ο κρατικό μηχανισμό ήταν εκεί, γιατί αν δεν ήταν εκεί, δεν θα είχαν γίνει 4.500 διασώσει. Να πούμε ότι αυτό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο και κάπω το προσπερνάμε έτσι άνετα και εύκολα, τέσσερα χρόνια πριν δεν υπήρχε. Πριν τον ιανό αποζημιωτικό μηχανισμό. Λέμε σήμερα 6.600 για κάθε οικοσκευή που χάθηκε στι περιοχέ οι οποίε έχουν πληγεί. Και αυτή τη στιγμή, τέσσερα χρόνια πριν, αυτό δεν υπήρχε. Οι αγροτικέ αποζημιώσει, mm -hmm. γιατί οι αγρότε μα θα αποζημιωθούν για την απώλεια και του φυτικού κεφαλαίου και του ζωικού κεφαλαίου και των εισοδημάτων για τη σημεία που έχουν γίνει. Αυτά δεν υπήρχαν. Ο ΕΛΓΑ δεν μπορούσε να του αποζημιώσει και σήμερα του αποζημιώνει ναι. σε ένα μήνα. Άρα λοιπόν αυτέ οι δυνατότητε που έχουμε να βρίσκεται το κράτο δίπλα σε όλου εκείνου του ανθρώπου που έχουν πληγεί, εγώ χαίρομαι που σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα και πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, αλλά να ξέρουμε ότι δεν ήταν αυτονόητα ναι. μέχρι χτε. Για παράδειγμα, τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο 112 και θεωρείτε εσεί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία ω πολιτικό, η δομή του Υπουργείου Πολιτική Προστασία, η δομή πρέπει να αλλάξει. Γιατί έχει γίνει αυτή η συζήτηση τη ίδια τη πολιτική προστασία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι επίση, αν θέλουμε να συζητήσουμε για δομή, τέσσερα χρόνια πριν αυτό το οποίο λέγαμε πολιτική προστασία ήταν μια γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ, ειλικρινά το λέω, δεν πιστεύω ότι μια δομή γενική γραμματεία σε ένα Υπουργείο που έχει 6, 7, 4 γενικέ γραμματείε έχει το ίδιο βάρο με αυτό το οποίο έχει ένα Υπουργείο. Να πω ότι στη δομή τη γενική γραμματεία τότε, μια και μιλάμε για δομέ δεν υπήγε το η πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπήγε το αλλού. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώ και οι μονάδε πολιτική προστασία, βρίσκονται σε αυτό το κεντρικό σύστημα. Αλήθεια είναι αυτό που, λέ, αυτά που, Λε, που αναφέρεται. Λοιπόν... Ωστόσο, χτε ο αρμόδιο υπουργό πολιτική προστασία, ο κύριο Βασίλη Κικίλια, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, είπε πω ο προκάτοχό του είχε απορροφήσει μόλι το 1% των κονδυλίων. Ακούστε, μιλάμε για το πρόγραμμα αυτό... Υγεία. Ναι, για το πρόγραμμα Υγεία. Αυτό Λέμαι φαντάζομαι πρόγραμμα. ότι δεν είναι μια καλή ε, εξέλιξη. Θα, δεν είσαι ικανοποιημένο με αυτή θα, την θα, απορρόφηση, θα, αυτό το θα ποσοστό. Θα σα πω το εξή. Το πρόγραμμα Αιγή, πρώτον, είναι ένα καινούριο πράγμα, γιατί μιλάμε για 1,8 δι. Ποτέ δεν έχει δεσμευτεί τέτοιο ποσό για την πολιτική προστασία. Α το πούμε αυτό καταρχήν. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα τη ταχύτητα απορρόφηση. Σωστά. Αλλά αυτά είναι μεγάλε προμήθειε, γιατί το πρόγραμμα Αιγή τι έχει μέσα. Το πρόγραμμα Αιγή έχει μέσα ε, εναέρια μέσα έχει μέσα drones, έχει μέσα προγράμματα λογισμικού. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα Αιγής σε αυτά τα ποσά προφανώς ακολουθεί μια διαδικασία δημοσίων προκήρυξεων, εκτός και αν, εγώ το θέτω, συμφωνήσουμε σήμερα ότι δεν χρειάζεται να πάμε με δημόσιες προκήρυξεις και θα πάμε με απευθείας αναθέσεις. Αλλά μην ακούσουμε και πάλι την κριτική των απευθεία αναφέσεων, διότι η διαδικασία των δημοσίων προκήρυξεων και ό,τι σημαίνει αυτό, ο συμβατικό έλεγχο, ο προσυμβατικός έλεγχο, ο έλεγχο του λεπτικού συνεδρίου, εν συνεχεία οι ενστάσει, η διακήρυξη, mm -hmm. το ενδιαφέρον, πολλέ φορέ οι δικαστικέ προσφυγέ, έχουν χρόνο που παίρνουν. Ναι. Άρα λοιπόν Μάλιστα. η απάντηση σε αυτό είναι ότι όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα, αλλά απλώ δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Όπω θα θέλουμε, καθώ υπάρχουν διαφορετικέ σταθμίσει συμφερόντων κάθε φορά. <Κι> η απάντηση λοιπόν είναι ότι το πρόγραμμα προχωράει. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Προφανώ του χρόνου, όπω και πέρυσι, η πολιτική προστασία είναι καλύτερη. Του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη. Τον επόμενο χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε καλά. θερμά για Ευχαριστώ την πολύ. παρουσία σα στο δελτίο μα.